Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να υπογράψουμε τη σύμβαση για το έργο μεταφορά λιμάτων και συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης της Δημοτικής Κοινότητας Πολυχνήτου, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Το συγκεκριμένο έργο θα έχει την ολοκλήρωση του έργου μεταφοράς λιμάτων επί του επαρχιακού δρόμου Πολυχνήτου Βρύσας, 4 χιλιόμετρα αγωγό, 2 χιλιόμετρα αγωγό ελεύθερης ροής και 2 χιλιόμετρα καταθλιπτικών αγωγών και 3 αντλιοστάσια καθάρτων. Αυτά είναι εντός οικισμού και υπάρχουν και τα δίκτυα εντός οικισμού. Εσωτερικά του οικισμού θα κατασκευαστεί το υπόλοιπο δίκτυο που δεν είχε κατασκευαστεί με προηγούμενες εργολαβίες. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι γύρω στα 2.110.000 ευρώ και έρχεται στην ουσία να κουμπώσει και να συμπληρώσει όλα τα έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης λιμάτων Πολυχνήτου, Βρύσας και Βατερών, τα οποία εκτελούνται από το 2018 και ουσιαστικά σε σύνολο χρημάτων αφορούν ένα πακέτο γύρω στα 11 εκατομμύρια. Και αυτά είναι το σύστημα συλλογής και μεταφοράς λιμάτων Πολυχνήτου έως τα αντλιοστάσια που ολοκληρώθηκε, τα έργα επεξεργασίας και διάθεσης λιμάτων Πολυχνήτου Βρύσας και Βατερών, το οποίο ολοκληρώθηκε, τα δίκτυα αποχέτευσης Βρύσας και σύστημα μεταφοράς λιμάτων Βρύσας και Βατερών, το οποίο είναι σε εξέλιξη, και τα δίκτυα αναρρόφησης Βατερών, το οποίο και αυτό ολοκληρώθηκε. Έτσι λοιπόν, όταν με το καλό τελειώσει και το συγκεκριμένο έργο, ο Πολυχνήτος και η ευρύτερη περιοχή θα έχουν θα έχουν θωρακιστεί από πλευράς ήρευσης αποχέτευσης όπως πρέπει. Μπορεί να σας πει ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Φεντανής. Να πω ότι ο κ. Τσακίρης είναι ο εκπρόσωπος της εταιρείας και παραβρίσκεται και ο κ. Αλάνης ο Γιώργος, που είναι αντιδήμαρχος Πολυχνήτου. Υποδομών και αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΛ. Το έργο στο οποίο υπογράφεται σήμερα η σύμβαση ονομάζεται Μεταφορά λιμάτων και συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Πολυχνήτου. Με το έργο αυτό ολοκληρώνεται η αποχέτευση του Πολυχνήτου και βέβαια θα τεθούν και σε λειτουργία και τα υπόλοιπα δίκτυα που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στη Βρύσα, στα Βατερά. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 2.110.000. Με αυτό κατασκευάζεται, ολοκληρώνεται το έργο της μεταφοράς των λιμάτων. Αυτό θα γίνει επί του επαρχιακού δρόμου Πολυχνήτου Βρύσας, από τη θέση Λίβαδος έως τη θέση του Πονίμια Νεαυτά Οξύ. Θα κατασκευαστούν 3 αντλιοστάσια καθάρτων και επίσης θα λυθεί και το θέμα του στρατοπέδου, των ΣΟΑ, που και αυτά δεν έχουν αποχέτευση. Μέσα στο οικισμό θα γίνουν τα υπόλοιπα δίκτυα αποχέτευσης, στις περιοχές στα Βράχια, στο υπόλοιπο, στο δρόμο προς Νηφίδα, συμπληρωματικά έργα στην Αγορά, σε δρόμους της Αγοράς και στο μακρύ Σοκάκι. Με αυτό ολοκληρώνεται το έργο και ολοκληρώνεται το σύστημα της αποχέτευσης του Πολυχνήτου και τίθεται σε λειτουργία οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων που ήδη έχουν κατασκευαστεί στη θέση παλαιόματρες. Έχουμε να υπογράψουμε τη σύμβαση που είναι τα υπόλοιπα δίκτυα του Πολυχνήτου. Ένας αγωγός λιμάτων ο οποίος πάει στα αντλιοστάσια μεταφοράς και τα 3 αντλιοστάσια. Σύνολο είναι 2.110.000. Η προθεσμία του έργου
είναι 15 μήνες και πιστεύουμε με αυτό ολοκληρώνεται τα δίκτυα της, του Πολυχνήτου. Όπως είπε ο Πρόεδρος και ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι ένα κομμάτι του βιολογικού του Πολυχνήτου που έμεινε ανεκτέλεστο. Με αυτό το τμήμα του βιολογικού μεταφέρονται τα λίμματα στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων στη Παλιόμανδρα, συνδέονται με τη Βρύσα όταν ολοκληρωθεί, γιατί εκεί στη Βρύσα κάποια κομμάτια δεν έχουν ολοκληρωθεί, τα βατερά έχουν τελειώσει και ουσιαστικά λύνεται το πρόβλημα της αποχέτευσης των χωριών Πολυχνήτου, Βρύσας και Βατερών βέβαια. Ο προϋπολογισμός είναι, όπως ακούσατε, 2.110.000 ευρώ. Ανάδοχος είναι τέχνημα ΑΕ, γνωστή για τις κατασκευές, η εταιρεία, και πιστεύω να ολοκληρωθούν εντός του πλαισίου, του χρονικού πλαισίου της σύμβασης. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι η ΔΕΙΑΛ εκτελεί έργα. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε φέτος στο λεκανοπέδιο της Καλονής, στο Πολυχνήτο, στα Βασιλικά, στη Στύψη, στην Άγρα. Εκεί η ΔΕΙΑΛ πρέπει να σκύψει πιο πολύ στα προβλήματα των οικισμών αυτών και να λύσει άμεσα τα θέματα της υδροδότησης των οικισμών αυτών. Τώρα, το αν θα αποχωρήσουν τα μέλη είναι θέμα Δημοτικού Συμβουλίου. Εσείς συμφωνείτε, δηλαδή σκέφτεστε να παρετηθείτε, συμβαίνει τη συνεδρία σας. Για να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, εσείς παίρνει πια στις ιδέες, δηλαδή. Ναι, τι πράγμα. Είστε διατεθειμένος να παρετηθείτε. Θα το συζητήσουμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ακούσουμε και τις απόψεις των άλλων συνδυασμών και θα αποφασίσουμε. Τα προηγούμενα καλοκαίρια δεν υπήρχε πρόβλημα. Ακούστε, θα μιλήσω για τον Πολυχνήτο, επειδή κάποιοι θέλουν να γίνουν ήρωες με το νερό. Εγώ εγκαταστάθηκα στον Πολυχνήτο με την οικογένειά μου από το 1990 και αναγκάστηκα να βάλω δεξαμενή, πλαστικό όπως το λένε, λόγω των διακοπών που είχε, είναι χρόνιο το πρόβλημα στον Πολυχνήτο, δεν είναι σημερινό. Σήμερα κάποιοι το ανακάλυψαν. Και γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη συμπεράση από τη στιγμή που το πρόβλημα υπήρχε. Θέλω να πω ότι την προηγούμενη χρονιά δεν είχαμε τόσο. Σας είπα για τον Πολυχνήτο στην Καλονία. Στην Καλονία δεν υπήρχε, ό,τι ξέρω. Μιλάω για τον Πολυχνήτο. Και παρόλα αυτά έχουμε δρομολογήσει, τα πει και ο Πρόεδρος κάποια στιγμή, κάποια λύση για να λυθεί οριστικά το πρόβλημα της υδροδότησης του Πολυχνήτου. Και ψάχνουμε και για τα βασιλικά λύση. Συμφωνείτε και με τις μηνύσεις του χρονίου, κύριο Δήμαρχος, και επίσης ήθελα να ρωτήσω,
Επειδή το 2020 είχαμε διαφωνήσει με την απόφαση του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου για να σπάσει η ΔΕΗ ΑΡΕ, είχε διαφωνήσει κάθε τόπο του πληθυσιασμού, λέγοντα ότι θα δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα. Τώρα, με τα νέα δεδομένα, όπω επιμελεί τον Δήμαρχο, σου είπε, το σκέφτεστε. Δεν είναι εύκολο να σπάσει η ΔΕΗ ΑΡΕ. Το θεωρώ ότι είναι αδύνατο, όχι δεν είναι εύκολο. Το θεωρώ αδύνατο. Εντάξει, έχει τα προβλήματα η ΔΕΗ, δεν το συζητάμε, ότι της λείπει αρκετό προσωπικό, το βασικό. Και από εκεί ξεκινάνε πάρα πολλά προβλήματα.